Σήμερα, με απόφαση της διοίκησης της ΓΕΣΕΕ, το Εργατικό Κέντρο συμμετέχει στην 24ωρη Γενική Απεργία. Είναι ενάντια στους φόρους, την ανεργία, τη φτώχεια. Επίσης, θα πρέπει να τονίσουμε ότι είμαστε αντίθετοι και παλεύουμε για το δικαίωμα στην απεργία. Είμαστε ενάντια στο νομοσχέδιο που έφερε και που απέστειλε τελευταία στιγμή η κυβέρνηση, όπου και σύντομα θα το επαναφέρει. Θέλουμε οι εργαζόμενοι να έχουν δικαίωμα στην απεργία, να αποφασίζουν τα συνδικάτα για την απεργία. Και με αυτό το σκεπτικό σήμερα συμμετείχαμε και εμείς στην 24ωρη Γενική Απεργία, όπως σας είπα προηγουμένως. Καλούμε τους εργαζόμενους να είναι σε επαγρύπνηση. Τα νέα μέτρα τα οποία θα έρθουν για το 2018 θα είναι ακόμα πιο σκληρά. Ο προϋπολογισμός θα είναι λιτότητας. Θεωρούμε ότι οι εργαζόμενοι θα πρέπει να είναι στο πλευρό του κάθε εργατικού κέντρου της κάθε ομοσπονδίας, ώστε να παλέψουμε από κοινού όλοι μαζί να λύσουμε τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουμε. Είμαι από το Σύλλογο Δωρίδας, δασκάλου του Νηπεργών Δωρίδας, ο πρόεδρος, ο Κώστας Ηλιόπουλος. Συμμετέχουμε κι εμείς πάντα εδώ με το Εργατικό Κέντρο, συνεργαζόμαστε, συμμετέχουμε στην απεργία που πραγματοποιείται σήμερα. Και διατρανώνουμε έτσι την φωνή μας για όλα αυτά τα αντιλαϊκά μέτρα που έχουν πάρθει ενάντια στους εργαζομένους και ειδικότερα σε εμάς τους μισθωτούς εδώ που έχουμε τις πρόσφατες περικοπές στο μετοχικό ταμείο με την αύξηση από το 4 στο 4,5%. Θέλουμε μόνιμους διορισμούς, αναπληρωτές να υπάρχουν όσο κάθε χρόνο και λιγότεροι αναπληρωτές, να έχουμε πολλούς μόνιμους διορισμούς, να μην έχουμε περικοπές στις συντάξεις και στους μισθούς. Και μαζί με το Εργατικό Κέντρο διατρανώνουμε την φωνή μας εδώ, την διαμαρτυρία μας.